Δύο σενάρια εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για την μείωση του ΕΚΑΣ από την 1η Ιανουαρίου. Την ίδια στιγμή, ο νέος προϋπολογισμός δείχνει πως θα υπάρξουν καινούργιες μειώσεις στις συντάξεις το 2017. Όλα αυτά τη στιγμή που τα ελλείμματα απειλούν να τεινάξουν το σύστημα στον αέρα. Χάλια! Χάλια! Δεν έχει τόσα... Είναι οι φόροι τόσο πολλοί, είναι αβάσταχτοι, που δεν φτάνουν ούτε για τα. Ουσιώδη, δηλαδή τα πρώτη ανάγκη πράγματα που θέλει να πάρει. Δυσκολεύεστε. Πολύ, πολύ, πολύ. Στην ταξιδιωτική, όταν ψηφίζουν, να ξέρουν τι ψηφίζουν. Γιατί φταίνουν όλοι οι πάντες. Γιατί κοιτάμε το σήμερα, δεν κοιτάμε το αύριο. Κοιτάμε που να βολευτούμε. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπίες στην Ελλάδα, δεν μπορείτε να πάμε ποτέ μπροστά. Χάλια, χάλια, διόρθωτα. Να φύγουν, να έρθουν κάποιοι άλλοι να γίνει, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν γίνεται πέρα, δεν τραβάει άλλο. Παίρνω σύνταξη και όλο λιγότερη βλέπω κάθε μήνα που πάω να εισπράξω. Πρώτη περικοπή είναι αυτή του ΕΚΑΣ. Εφόσον πρέπει να εξοικονομηθούν 439 εκατομμύρια ευρώ, είτε θα κοπεί για 200.000 δικαιούχους, είτε θα μειωθεί στους 270.000 εναπομείνοντες δικαιούχους κατά 20%. Ο κόσμος είναι όλος άρρωστος για αυτό το θέμα. Εσάς σας έκοψαν, έχετε μείνει. Φυσικά, όλοι, όλοι. Το τελευταίο τώρα σενάριο είναι αυτό που προκρίνει το Υπουργείο Εργασίας εφόσον συμφωνήσει η Τρόικα. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού δείχνει ότι οι περικοπές δεν τελειώνουν φέτος, αφού προβλέπεται ότι οι συντάξεις θα μειωθούν επιπλέον κατά 326 εκατομμύρια και οι δαπάνες για επικουρικές συντάξεις μειώνονται το 2017 κατά επιπλέον 117,3 εκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν βλέπω να διορθώνονται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε και ανθρώπους που δεν αποφασίζουν. Σαραντάρδες να αποφασίσουν τι. Είναι άσχετοι άνθρωποι. Κάποιος που δεν γνωρίζει κάτι δεν μπορεί να σε διοικήσει. Τώρα, στα 15 ημέρες, οι συνταξιούχοι θα δουν νέες μειώσεις εξαιτίας της παρακράτησης των αναδρομικών σε επικουρικές που ισχύει από την 1η Ιουνίου, πλαφόν 2.000 ευρώ μεικτά για μία κύρια σύνταξη και 3.000 ευρώ για πολλαπλές συντάξεις που ισχύει αναδρομικά από 1η Ιουνίου. Επίσης, επέκταση της εισφοράς υγείας που ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιουλίου. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρη στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.